Παρουσία της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Θεανό Φωτίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρταίων. Πρόκειται για μια δομή που έχει ως στόχο να προσφέρει υπηρεσίες στις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Είναι ενταγμένη στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 172.800 ευρώ και συμπεριλαμβάνεται στο γενικότερο σχεδιασμό του Δήμου Αρταίων για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής για τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου. Στην ομιλία του Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης υπογράμμισε τη σημασία της συγκεκριμένης δομής, η οποία απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του Δήμου και κατά προτεραιότητα σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού σε οφειλούμενους του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, καθώς και σε μετανάστες, αμαία, Ρωμά, άνεργοι και γενικότερα ευπαθείς οι ομάδες πολυληθισμού. Αυτός και η δέσποτα ηγέσων του είδωρ τούτου, τη δυνάμει επιθυμίσει και ενεργεία του Αγίου Σου Πνεύματος. Και επίσης αυτό γενέστε πάση της αιριωμένης και της μεταλαμβάνουσης εξ αυτού, ευλογίας πηγήν, ιατρίαν παθών, αγιασμών οίκων και αίγης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου, νίκαστης ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου, νίκαστης ευσεβέση κατ' εναντίον δωρουμένος, και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου, νίκαστης ευσεβέση κατ' εναντίον δωρουμένος, και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Τον σόντον αιών αξίους ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα οι άματα της εμπίστη λαμβάνουση. Θεοδόρας Βασιλής Άρτης των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακυμιάννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χαιρετισμό απίφθινε και η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας Θεανό Φωτίου. Τι γίνεται λοιπόν? Ένα ενιαίο γεωπληροφοριακό σύστημα που χτυπάει σε τρεις περιοχές. Στα 240 κέντρα κοινότητας κάθε μέρα, στις 13 περιφέρειες το ίδιο και μέσα στο Υπουργείο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν έρχεται ο πολίτης του Δήμου σας να πάρει πληροφορίες και θα πούμε τι πληροφορίες θα πάρει, το ίδιο μαθαίνω εγώ, το μαθαίνει ο Περιφερειάρχης σας, εφόσον φτιάξει το Περιφερειακό Παρατηρητήριο, και το ίδιο μαθαίνουμε και εμείς μέσα στην διεύθυνση που μόλις σας είπα. Δηλαδή, πια ξέρουμε καθημερινά πόσοι πολίτες ήρθαν στην Άρτα, περίπου τι ζήτησαν και περίπου τι απαντήσεις τους δόθηκαν. Αυτό γιατί αν ένα κράτος θέλει να κάνει κοινωνική πολιτική, πρέπει να ξέρει τι συμβαίνει κάθε μέρα, ποιο πάει καλά, ποιο πάει, δεν πάει καλά και να μπορεί να το αλλάζει. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Τι κάνει αυτό το γεωπληροφοριακό σύστημα, δηλαδή ένα σύστημα πίσω από τις οθόνες που τρέχει αυτό που λέω. Έχει τρία μητρώα. Το ένα είναι των ωφελούμενων, όπου έρχεστε με το άμκα σας, εδώ, εσείς σεβασμιώνετε, μπορείτε να έρθετε με το άμκα σας. Αμέσως την υπάλληλο που είναι πίσω από την οθόνη, της λέει τα στοιχεία σας. Έρχονται όλα, τα περισσότερα από τα στοιχεία σας όλα. Παράλληλα, ο κύριος Τσιρογιάννης επισήμαινε τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από τη Δημοτική Αρχή για την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων, όπως μεταξύ άλλων η εφαρμογή του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, με εφιλούμενες πάνω από 1.471 οικογένειες, η διανομή τροφίμου μέσα από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, η μείωση των τελών ίδρυυσης κατά 50% για τις 1.471 οικογένειες που είναι ενταγμένες στο ΚΕΑ, η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των οικογενειών που και οι δύο γονείς είναι άνεργοι και η σημαντική μείωση των δημοτικών τελών για πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονιακές οικογένειες και για αμαία. Για το επόμενο διάστημα, στόχο του Δήμου Αρταίων είναι η δημιουργία ενός κέντρου Αλτσχάιμερ. Σας καλωσορίζουμε στα εγκαίνια του Κέντρου Κοινότητας, μιας νέας δομής που αποτελεί ένα σύγχρονο κόμβο ενημέρωσης, παρέχοντας πολύ σημαντικές υπηρεσίες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε καθήκοντας Δημοτική Αρχή, θέσαμε την κοινωνική πολιτική ως έναν από τους βασικούς άξονες του έργου μας, καθώς η κρίση διαρκώς εντείνεται και οι άποροι συμπολίτες μας δυστυχώς πληθαίνουν. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η οποία μας λυπεί ιδιαίτερα, πρέπει ως Δήμος να υψώσουμε ανάγχωμα. Το κέντρο κοινότητας που σήμερα εγκαινιάζουμε αποτελεί ένα από τα όπλα στη φαρέτρα μας. Εντάξαμε στο ΕΣΠΑ την κατασκευή του ειδικού νηπιαγωγείου και του ειδικού δημοτικού σχολείου στο Γλυκόριζο προϋπολογισμού 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, δημιουργήσαμε το ΚΕΠ Υγείας, μια νέα δημοτική δομή για τη δωρεάν ενημέρωση των δημοτών σε θέματα προαγωγής υγείας και προσυμπτωματικού ελέγχου. Κυρίες και κύριοι, με τα προηγούμενα λόγια δεν προσπάθησα να σας επιδείξω πόσα πολλά έχουμε κάνει ή πόσα σχεδιάζουμε να κάνουμε στην κοινωνική πολιτική του Δήμου μας. Δυστυχώς η κρίση εντείνεται. Όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας δεν έχουν τα βασικά, όλο και περισσότεροι μαθητές χρειάζονται αυτό το κολατσό για το οποίο σας μίλησα προηγουμένως, όλο και περισσότεροι συνάνθρωποι μας ψάχνουν απεγνωσμένα για ένα μεροκάματο. Είναι η βασική μας ευθύνη ως Δήμος Αρτέων να διευρύνουμε το δίκτυο προστασίας προς τους απόρους, να τους βοηθήσουμε να σταθούν στα πόδια τους. Αυτό προφανώς θα γίνει με τη βοήθεια όλων των αρμόδιων φορέων, γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό που η συνεργασία μας με το αρμόδιο Υπουργείο και την κυρία Φωτίου είναι άριστη. Παρεμπιπτόντως να πούμε, κυρία Φωτίου, ότι ήταν το Σάββατο η κυρία Φωτίου, η κυρία Ράνια Αντωνοπούλου στο Δημαρχείο, γιατί είμαστε μέσα στους 17 πιλωτικούς Δήμους για τα προγράμματα απασχόλησης που απορροφήσαμε 334 άτομα και περάσαμε από την πρώτη φάση στη δεύτερη. Εύχομαι από καρδιά στο κέντρο κοινότητας που σήμερα και επίσημα ανοίγει τις πύλες του να επιτύχει τους στόχους του. Να είστε σίγουροι ότι οι υπάλληλοι που το στελεχώνουν είναι πλέον οι κατάλληλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, τους υπαλλήλους του Δήμου Αρτέων, την Περιφέρεια Υπήρου και τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς και όλους τους φορείς που έχουν συμβάλει στην ίδρυση και λειτουργία του κέντρου. Δήμαρχος, μερικά στοιχεία και για να δείτε πια γιατί το κράτος γνωρίζει καθημερινά τα νέα δεδομένα σε κάθε Δήμο, να πω τα εξής. 3.325 είναι οι δικαιούχοι στην Άρτα, δικαία. 1.517 στην Άρτα. 1.517 νοικοκυριά εντάχθηκαν στο ΚΕΑ. 3.327 άνθρωποι. Από αυτούς το 10% των άνεργων στα νοικοκυριά που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΘ θα μπουν μέχρι το τέλος του έτους στην εργασία μέσω των προγραμμάτων κοινοφιλούς εργασίας ή ό,τι άλλο βγάζουμε. Θα κάνουμε και ειδικό. Δεύτερον, μέσα τώρα, τέλος Οκτωβρίου, θα δώσουμε 1.500 σχολικά γεύματα σε 19 σχολεία στην Άρτα. Ζεστό φαΐ το μεσημέρι, σχεδιασμένο από το Διοκονικό Πανεπιστήμιο με όρους μεσογειακής διατροφής για τα παιδιά μας, εκτός που έχουν προβλήματα σύντησης, είναι και παχύσαρκα. Στην ελευθερία μας βοηθήσει. Να είστε καλά. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Ευχαριστούμε. Βάτε να δείτε έτσι και λίγο το χώρο. Περάστε. Κύριε Υπουργέ, έτσι να κάνουμε μια ξενάγηση στο χώρο. Έχουμε τρεις υπαλλήλους. Με την εκκλησία έχουμε άριστη συνεργασία. Κάτι που δεν έχουμε εκκλησία. Μα δεν φτάνουν και τα δικά μας να δώσουμε στον κόσμο. Και η εκκλησία προσφέρει και καλά κάτι προσφέρει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ότι δεν είναι το πρόβλημά μου να κάνω τον ελέγχη, πας και πιάσω έναν που παίρνει από τρεις μεριές, δεν είναι το πρόβλημά μου αυτό. Το πρόβλημά μου είναι να δούμε, όλοι παίρνουν. Και να πιάνουν τόπο αυτά που παίρνουν. Εντάξει, και να πιάνουν και τόπο, μπράβο, γιατί καμιά φορά θα παίρνουν. Να παίρνουν οι άποροι, όταν παίρνουν κάποιοι. Έτσι, παίρνουν από πολλές πλευρές. Τα λέει τώρα, ο Δήμαρχος, το λέει το καλό. Άρα, να δούμε δηλαδή